Πρέπει να σας πούμε ότι η απόψινή βραδιά έχει μία ιδιαιτερότητα. Το 8ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών έχει την υπογραφή του Κώστα Γαβρά. Ο Κώστας Γαβράς είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης, μια παγκόσμια προσωπικότητα, παγκόσμιας ακτινοβολίας, που κατάγεται από τη μεγάλη και ιστορική οικογένεια του Πόντου, από τους Γαβράδες. Το φετινό φεστιβάλ λοιπόν είναι αφιερωμένο στον ηγεμονικό οίκο των Γαβράδων, οι οποίοι, όπως είδατε και στο ντοκιμαντέρ που έφερε τη σφραγίδα του Κώστα Γαβρά, κατάγονταν από την ιστορική άτρα της Χαλδίας. Σώζεται εκεί μέχρι και σήμερα το κάστρο των Γαβράδων. Οι Γαβράδες ανέλαβαν και σημαντικά αξιώματα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην Αυτοκρατορία των Μεγαλοκομνηνών. Θεωρούνται από τις αριστοκρατικότερες οικογένειες του Πόντου και του Βυζαντίου, με ενεργό διοικητική παρουσία σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και με διπλωματική παρουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Κώστας Γαβράς λοιπόν βρίσκεται στο Παρίσι, παρουσιάζει αυτές τις μέρες την τελευταία του κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Το κεφάλαιο», που αναζητεί τις αιτίες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Θα δούμε ένα βίντεο, θα τον ακούσουμε, γιατί μας στέλνει το δικό του χαιρετισμό. Ήλπιζα απόψε να είμαι μαζί σας, για να γιορτάσω μαζί σας αυτή τη μεγάλη βραδιά. Δυστυχώς, επαγγελματικά προβλήματα επενέβησαν και δεν μπορώ να έρθω απόψε και το λυπούμε πάρα πολύ. Βγάζω ένα φιλμ σε λίγες εβδομάδες και πρέπει να δω το απόψε τους δημοσιογράφους και το κοινό για να με συζητήσω μαζί τους επί του φιλμ. Ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας, γιατί καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μελισσανίδη, που μου έδωσε την ευκαιρία να σας πλησιάσω, να είμαι λίγο κοντά σας, να κάνω κάτι για σας. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλους αυτούς που με βοήθησαν για να γίνει αυτή η αρχή της βραδιάς, ας πούμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω από κοντά. Με ελπίζω πολύ γρήγορα να έρθω μαζί σας, να σας βρω και να τα πούμε από κοντά, ίσως σε μια άλλη γιορτή, ίσως σε μια άλλη ευκαιρία. Ήθελα επίσης να δω όλους αυτούς τους χορευτές με τους οποίους έχω δουλέψει δύο φορές, που χορεύουν το Πυρίχιο καταπληκτικά και είχαμε και μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς, όπως σας έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Μια άλλη φορά. Λοιπόν, ένα λόγο για το φίλο μου τον Ταλάρα, που είναι, δέχτηκε να είναι μέρος αυτής της βραδιάς, πολύ φιλικά. Σε φιλό Γιώργο. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους και λυπούμε ακόμα πάρα πολύ που δεν είμαι μαζί σας. Καλή βραδιά. Γεια σας.